Ερωτήματα φιλίας, check-in και φωτογραφίες στο Facebook, χτυπάει συναγερμός από την ελληνική αστυνομία. Τι ακριβώς έχει γίνει εδώ? Λοιπόν, να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία αποφάσισε μέσα από Twitch να ενημερώσει τους χρήστες στο social media να προσέξουν τρία βασικά πράγματα ώστε να μπορέσουν να αποφύγουν τους κινδύνους. Τι κοιτάτε, ξέρεις, τι έπαθα. Μίγα έχει, κουνούπι. Όλα καλά. Πάμε καλά. Έρχεται και καλοκαίρι. Ώστε να μπορέσουν λοιπόν να αποφύγουν τους κινδύνους. Και συγκεκριμένα τα τρία πράγματα που λέει να προσέξουν οι χρήστες είναι τα εξής. Πρώτα λέει να προσέχουν τα αιτήματα φιλίας που δέχονται στα social media. Ναι. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει φτιάξει ψεύτικο προφίλ, να έχει χρησιμοποιήσει μια ψεύτικη ταυτότητα και σαν σκοπό να μπει στο προφίλ του χρήστη που θα αποδεχτεί το αίτημα, ώστε να δει προσωπικές του πληροφορίες. Έπειτα, ειδοποιεί η ελληνική αστυνομία να μην κάνουμε κοινοποίηση την παρουσία μας στα social media. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε έξω, να μην κοινοποιούμε και να λέμε είμαι εδώ με φίλους κτλ. Γιατί συνήθως γινόμαστε στόχος διαρρηκτών. Που σημαίνει ότι ξέρουν ότι λείπουμε από το σπίτι, οπότε μπορεί πολύ πιο εύκολα. Ή πηγαίνετε, βγάλετε φωτογραφία, γυρίζετε στο σπίτι και μετά βάλτε μετά το check-in. Ναι. Και τέλος, προειδοποιεί ότι να μην στέλνουν οι χρήστες φωτογραφίες ή βίντεο με προσωπικές στιγμές ο ένας στον άλλο, γιατί πολλές φορές τα ζευγάρια ανταλλάσσουν μαζί προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να γίνει υποκλοπή του υλικού και να διοχετευτεί όλο αυτό σε άλλους χρήστες ή πιο σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Πολλές φορές το έχουμε δει. Πάμε μια βόλτα μέχρι την εφημερίδα. Άρα το Facebook έχει πάει καλά, το έχει κοιτάσει. Στείλτε ντυμένοι φωτογραφίες μόνο. Για εσάς, κύριε Πέτρο, που τα ανεβάζετε.